Εκ του γεροντικού αποφθέγματα του Αββά Καρίωνος. Γέγον έτησε εν τη Σκήτη μοναχός Αββάς Καρίων λεγόμενος, ούτως εσικός δύο τέκνα, εάσας αυτά τη ιδία γυναική ανεχώρησε. Δηλαδή λέγει αυτό το απόφθεγμα, ότι υπήρχε στη Σκήτη ένας μοναχός, ο οποίος λεγόταν Αββάς Καρίων και ο οποίος είχε δύο παιδιά. Αυτός τα άφησε στη γυναίκα του και ακολούθησε τον αναχωρητικό βίο. Μετά από καιρό συνέβη πείνα μεγάλη στην Αίγυπτο, και η γυναίκα του, μην μπορώντας να τα βγάλει πέρα, ήρθε στη Σκήτη έχοντας τα δύο παιδιά μαζί της. Το ένα ήταν αγόρι και λεγόταν Ζαχαρίας, το δε άλλο Κοράσιο. Και κάθισε η γυναίκα του μακριά από τον γέροντα στο έλος. Γιατί έλος βρίσκεται κοντά στη Σκήτη, όπου οι εκκλησίες έχουν οικοδομηθεί και οι πηγές των νερών είναι εκεί. Και τέτοια συνήθεια επικρατούσε στη Σκήτη, αν ερχόταν κάποια γυναίκα να μιλήσει με αδελφό της ή άλλο ενδιαφέρον πρόσωπο, κάθονταν μακριά ο ένας από τον άλλο και έτσι συνομιλούσαν. Τότε λέγει η γυναίκα στον Αββά Καρίωνα, «Να, έγινες μοναχός και πείνα μεγάλη έπεσε. Ποιος λοιπόν θα θρέψει τα παιδιά σου?» Της λέγει ο Αββάς Καρίων, «Στείλε μου τα εδώ». Λέγει η γυναίκα στα παιδιά, «Πηγαίνετε στον πατέρα σας». Καθώς λοιπόν πήγαινα στον πατέρα τους, το Κοράσιο γύρισε στη μητέρα του, ενώ το αγόρι ήρθε στον πατέρα του. Τότε της λέγει, «Καλά έτσι, πάρε εσύ το Κοράσιο και πήγαινε, και εγώ παίρνω το αγόρι». Το ανέτρεφε λοιπόν στη Σκήτη, όπου όλοι ήξεραν ότι ήταν παιδί του. Όταν όμως μεγάλωσε, έγινε εγωγισμός στην αδελφότητα γι' αυτό. Προφανώς γιατί κάποιοι σκανδαλίζονταν, επειδή υπήρχε αυτό το μικρό παιδί ανάμεσα στους πατέρες. Και ακούγοντας ο Αββάς Καρίων, λέει στο παιδί του, «Ζαχαρία, σήκω να φύγουμε από εδώ, γιατί γογγίζουν οι πατέρες». Του λέγει ο μικρός, «Αββά, όλοι γνωρίζουν εδώ ότι είμαι γιος σου. Αν πάμε όμως αλλού, δεν πρόκειται να λέγουν ότι είμαι γιος σου». Και του λέει ο γέρον, «Σήκω να φύγουμε από εδώ». Και πήγαν στη Θηβαΐδα. Σαν πήραν δε κελί και κάθισαν λίγες ημέρες, ο ίδιος γογγισμός έγινε και εκεί για το παιδί. Τότε του λέγει ο πατέρας του, «Ζαχαρία, σήκω να γυρίσουμε στη Σκήτη». Ήρθαν στη Σκήτη, πέρασαν λίγες ημέρες και πάλι γογγισμός έγινε για το παιδί. Βλέπουμε πως οι Άγιοι Πατέρες και ο μικρός Ζαχαρίας αλλά και ο πατέρας του, ο κατασάρκα πατέρας του, ο Αββάς Καρίων, έκαναν ό,τι μπορούσαν για να αναπαύσουν τους αδελφούς και να εξαλείψουν το σκανδαλισμό. Γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε, παρόλο που δεν υπήρχε τίποτε το μεμπτό. Όταν κάποιος σκανδαλίζεται, έτσι πρέπει να κάνουμε όπως ο Αββάς Καρίων, που έκανε ό,τι μπορούσε για να εξαλείψει το λογισμό, τον κακό και τον σκανδαλισμό. Έτσι και εμείς πρέπει να φροντίσουμε όσο εξαρτάται από εμάς να μην γινόμαστε πηγή σκανδάλου για τους άλλους. Και βέβαια σκάνδαλο είναι κάθε εμπόδιο προς τον Θεό. Αυτή την κυριολεξία σκάνδαλο είναι ένα ξύλο, ένα παλούκι που μπήγεται στη γη, κρύβεται ανάμεσα στα χόρτα και ο ανυποψίας του διαβάτης σκοντάφτει. Έτσι σκανδαλίζω όταν παραβαίνω τον νόμο του Θεού και επομένως δείχνω κακό παράδειγμα και στους άλλους. Βέβαια, στη συγκεκριμένη περίπτωση
δεν παρέβαιναν τον νόμο του Θεού, αλλά οπωσδήποτε η παρουσία αυτού του μικρού παιδιού λειτουργούσε σε κάποιους που είχαν αδύναμο λογισμό ως μια πηγή σκανδαλισμού και λογισμών. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που συνέβαινε με τους χριστιανούς, οι οποίοι σκανδαλίζονταν με τα ειδωλόθητα, τα κρέατα τα οποία υπήρχαν στα ακροπολία από τις θυσίες των ειδωλολατρών. Κάποιοι λοιπόν χριστιανοί που είχαν αδύναμο λογισμό έλεγαν ότι αυτά τα κρέατα είναι μολυσμένα και δεν πρέπει οι χριστιανοί να παίρνουν και να καταναλούν αυτά τα κρέατα. Ο Απόστολος Παύλος βέβαια και όλοι οι πατέρες γνώριζαν και δίδασκαν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί όλα αυτά είναι δημιουργήματα του Θεού και ο Θεός δεν έχει φτιάξει κάτι κακό. Ωστόσο όμως, επειδή κάποιοι σκανδαλίζονταν, είχαν αδύναμο λογισμό, για χάρη αυτών έλεγε ο Απόστολος Παύλος, δεν θα φάω κρέας εις τον αιώνα, για να μην σκανδαλίσω τον αδερφό μου. Έτσι λοιπόν και εδώ βλέπουμε οι Άγιοι αυτοί οι πατέρες να πηγαίνουν από μέρος σε μέρος, προσπαθώντας να αναπαύσουν τους πατέρες και να εξαλείψουν το σκανδαλισμό. Πηγαίνουν σε κάποιο άλλο μέρος, ξαναγυρίζουν όμως πάλι, γιατί και εκεί που πήγαν δημιουργήθηκε εγωγισμός, και του λέγει ο πατέρας του Ζαχαρία, σήκω να γυρίσουμε στη Σκήτη. Ήρθαν στη Σκήτη, πέρασαν λίγες ημέρες και πάλι εγωγισμός έγινε για το παιδί. Τότε, και εδώ είναι το θαυμαστό, ο Αββάς Ζαχαρίας, το μικρό αυτό παιδί, που είχε όμως από ό,τι φαίνεται ωριμότητα πνευματική μεγάλη, πήγε στη λίμνη του Νήτρου, αφαίρεσε τα ρούχα του και βυθίστηκε έως τη μύτη του. Εκεί μέσα δηλαδή, στο καυστικό αυτό περιβάλλον, ουσιαστικά υπέστη εγκάβματα χημικά σε όλο του το σώμα. Έμεινε έτσι πολλή ώρα, όσο μπορούσε, και αφάνισε το σώμα του. Έγινε δηλαδή σαν λοβιασμένος, σαν ένας λεπρός. Και βγαίνοντας φόρεσε τα ρούχα του και γύρισε στον πατέρα του. Και εκείνος μόλις, όπου τον αναγνώρισε, τόσο είχε αλλοιωθεί και η όψη του και το όλο του σώμα. Και αφού προσήλθε στην Αγία Κοινωνία, κατά το έθος, κατά τη συνύχθεια, αποκαλύφθηκε στον Άγιο Ισίδωρο, τον πρεσβύτερο της Κήτης, αυτό που έκαμε. Δηλαδή ο Θεός του φανέρωσε το κατόρθωμα που έκανε ο Αββάς Ζαχαρίας για να εξαλείψει τον λογισμό από τους πατέρες. Το ότι σκόπιμα δηλαδή με αυτοθυσία πήγε στη λίμνη εκεί του Νήτρου και αφάνισε, αλλίωσε το σώμα του με σκοπό να μην υπάρχει αφορμή σκανδαλισμού. Αφού προσήλθε στην Αγία Κοινωνία και αποκαλύφθηκε στον Άγιο Σίδωρο το τι έγινε, στον πρεσβύτερο της Κήτης, βλέποντας τον Αββάς Σίδωρος και θαυμάζοντας, είπε «Ο μικρός Ζαχαρίας την περασμένη Κυριακή ήρθε και κοινώνησε ως άνθρωπος, τώρα δε έγινε ως άγγελος». Δηλαδή αυτή η θυσιαστική αγάπη και η θυσιαστική έτσι προσπάθεια να εξαλείψει τον λογισμό, τον σκανδαλισμό από τους πατέρες, τον έκανε τον ίδιο το μικρό αυτό μοναχό ως επίγειο άγγελο. Και από αυτό διδασκόμαστε και εμείς να κάνουμε το παν, ώστε να μην δίνουμε αφορμή σκανδαλισμού σε κανέναν. Το δέθω ημοδόξα πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.